στη Γερμανία βρέθηκε ο Άθωνας Ιακωβίδης προσκεκλημένος σε φεστιβάλ της Ομογένειας και με τον Παγλαμαδάκη του ξεσήκωσε τους Έλληνες και όχι μόνο. Αυτή τη φορά δεν είχε τρικυμία ούτε κόντρες από τον Αγάθωνα, αλλά είχε επίσκεψη στο Μόναχο. Ο Μίστερ Ρεμπέτης άφησε λοιπόν στην άκρη τις κόντρες και βρέθηκε κοντά στους ομογενείς του Μονάχου και της Νιρεμβέργης. Ο Αγάθωνας, λίγο πριν τραγουδήσει στο ένατο φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης, βρέθηκε σε παραδοσιακή ταβέρνα στο Μόναχο και το έριξε στο τραγούδι. Οι ομογενείς φυσικά το έριξαν και αυτοί στο τραγούδι μαζί του και κάποιοι τον συνόδευσαν με τις κιθάρες τους. Μετά από την ταβέρνα, ο Ρεμπέτης βρέθηκε στη Νιρεμβέργη, όπου με τον Παγλαμαδάκη του ξεσήκωσε τους ομογενείς Θεσσαλούς της Ευρώπης. Άσε που από το ρεμπέτικο το έριξαν και στο χορό με τον Αγάθωνα να μην σταματάει το τραγούδι. Επόμενος σταθμός, οι Βρυξέλλες και η Ολλανδία, όπου ο Μίστερ Ρεμπέτης μαζί με τους Κόζα Μόστρα θα τραγουδήσει σε μια μικρή Eurovision, καθώς θα εμφανιστούν εκεί 17 χώρες που συμμετέχουν φέτος στο διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στο Μάλμε της Σουηδίας.